Και πάμε τώρα πραγματικά σε ένα απερίγραπτο, σε ένα απίστευτο γεγονός, όπου στην κυριολεξία πετάνε έξω από το σπίτι του έναν άντρα ανάπηρο, ο οποίος δεν έχει ο άνθρωπος να πληρώσει το δάνειο. Μιλάει στην κάμερα, λέει ότι προσπαθήσαμε να κάνουμε τα πάντα κι εγώ και ο γιος μου προκειμένου να μην μας διώξουν από το σπίτι. Παρόλα αυτά, μας παίρνουν το σπίτι, μας πετάνε έξω και πάμε να δούμε την καταγγελία που κάνει ο άνθρωπος, μιλώντας και για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του Αλέξη Τσίπρα. Τι ακριβώς έχει συμβεί, για πέστε μας. Ο γιος μου πήρε ένα δάνειο. Και εγώ έγινα εγγυητής. Έδωσε 90.000, 70 ήταν, έδωσε 90. Και μας βγάλαν το σπίτι του πλησιασμό. Και μας πετάνε έξω από το δρόμο. Ανάπηρος εγώ, εγγονός μου ανάπηρος με προβλήματα, και μας πετάνε έξω από το σπίτι. Έγινε προσπάθεια να κάνετε κάποιο διακανονισμό, ώστε να... Έγινε προσπάθεια, πήγαμε και στον Αριοπάγο, δεν έγινε τίποτα. Πρώτα μας είπανε 10.000, ύστερα είπανε 6.000. Πήγαμε τα λεφτά και δεν έγινε τίποτα. Δεν θα έπαινε το φαν. Οπότε το σπίτι δόθηκε στα φαν και πόσο πουλήθηκε? Και σε αυτή τη στιγμή σας βγάζουν έξω. 151.000. 150 και ένα ευρώ. Ποια είναι η αξία του σπιτιού σας? 400.000, 450.000. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή τι είναι αυτό το οποίο λέτε εσείς? Βλέπω ότι είσαστε και στο αναπηρικό καροτσάκι. Και έχετε προβλήματα. Στα 4 χρόνια εμείς στο αναπηρικό. Δεν είναι σήμερα. Σε εργατικό ατύχημα. Τροχείο. Στη δουλειά. 24 χρόνια εμείς στο καροτσάκι. Πώς θα διαχειριστείτε όλη αυτή την κατάσταση αυτή τη στιγμή? Πώς θα τη δω. Ο Τσίπρας πούλησε τη Μακεδονία και ο Μητσοτάκης πουλάει τα σπίτια μας. Τι να πω. Και μας πετάει στον δρόμο. Έρχονται οι Σκοπιανοί και μας πετάει στον δρόμο. Όταν λέτε έρχονται οι Σκοπιανοί, τι εννοείτε? Σκοπιανό τον πήρε. Για ένα ευρώ. 150 και ένα ευρώ. Βλέπουμε λοιπόν την απελπισία αυτού του ανθρώπου. Προσπαθεί να κάνει τον διακανονισμό, δεν μπορεί να κάνει τον διακανονισμό, τον πετάνε έξω και πραγματικά αυτό που λέει ο άνθρωπος είναι ότι αυτή είναι η Ελλάδα του Μητσοτάκη και του Τσίπρα. Έτσι μας κατάτησαν να μην μπορούμε να έχουμε ούτε τα σπίτια μας. Εδώ πέρα, αν έχεις πάρει δάνειο και να θες να κάνεις διακανονισμό, δεν σε αφήνουν οι τράπεζες. Τα πάντα έχουν πουληθεί στα φαντς. Όλα έχουν καταρρεύσει σε αυτή τη χώρα.